εξωστρέφειας από τη διοίκηση Μπουτάρη συγκαταλέγεται στα θετικά αλλά με αστερίσκους. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτό το πνεύμα του ανοίγματος της πόλης, φυσικά και ο κοσμοπολιτισμός, κατά την άποψή μου, υπήρχε πάντα. Και υπάρχει το έμψυχο δυναμικό της πόλης, το δημιουργικό δυναμικό της πόλης και εκείνη και πολλές ευκαιρίες. Το πώς μπορεί να αξιοποιήσει, παραδείγματος χάρη, νέα παιδιά. Άκουσα και τους κυρίους και τον κύριο Ρακά και τον επικεφαλής των πειρατών. Και βρίσκω και ενδιαφέρουσες τις ιδέες τους, μπορώ να πω. Μάτος, εντάξει, δεν έχω στείλει τον κύριο Ρακά στους πειρατές, δεν ξέρω. Ο κύριος Παπαμιχαήλ, δεν ξέρω, εδώ είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, στη Θεσσαλονίκη πάει να εκλεγεί δήμαρχος, όχι στο εξωτερικό. Άρα έχει μία βάση ο λόγος τους για τους νέους ανθρώπους. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θα γκρέμιζα εντελώς θα ήταν κυρίως ο τρόπος της διοίκησης που είναι αναποτελεσματικός.